Για ευτύχη, εδώ βρισκόμαστε στο Hyatt, το ξενοδοχείο λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη και έχουμε το Food Project. The Food Project Refill, δηλαδή το δεύτερο μέρος του Food Project. Και εγώ δίπλα μου την Μαρίνα, η οποία θα μου πει λίγα λόγια για το Food Project. Τι είναι το Food Project, Μαρίνα? Το Food Project είναι μια γιορτή μαγειρικής διαδραστικής εμπειρίας, κατά την οποία έχουμε κάποια φιλοξενούμενα εστιατόρια τα οποία μαγειρεύουν επί τόπου εκείνη τη στιγμή. Ο κόσμος μπορεί τόσο να συμμετάσχει όσο και να βλέπει τη διαδικασία και φυσικά να δοκιμάζει. Τέλεια, φανταστικό. Δηλαδή έρχονται εδώ τα εστιατόρια, δηλαδή ο κόσμος από τα εστιατόρια, όχι το εστιατόριο, δεν έχει το εστιατόριο, έρχονται οι σεφ από τα εστιατόρια και φτιάχνουν συνταγές τους και ο κόσμος που έρχεται εδώ όχι μόνο μπορεί να δοκιμάσει, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία. Ακριβώς. Είχαμε έναν διαγωνισμό κατά τον οποίο είχαμε πάρα πολύ μεγάλη εντυπωσιακή, θα έλεγα, συμμετοχή. Τα παιδιά που κέρδισαν ήρθαν εδώ με τις παρέες τους, μπήκαν κανονικά πίσω από την κουζίνα, μαγείρευσαν, κέρδισαν και τις ιδιαίτερες φωγές, νομίζω ότι τις ζήλεψαν πάρα πολύ μέσα της ζωρίζωνας της Κωνστάρα. Παράλληλα είχαμε κρασί όπως είδες, το Παπασίμι ήρθε με τα κρασιά, το κόσμος δοκίμασε, ευχαριστήθηκε και φυσικά. Τέλεια, ωραία γαστρονομική εκδήλωση. Γιατί είναι refill 2? Είναι refill γιατί είναι το δεύτερο The Food Project. Το πρώτο είχε γίνει πέρσι στο λιμάνι, θα το φιλοξενούμε στο Χάλια. Ωραία, άντε και στο τρίτο. Φυσικά και στο τρίτο. Πάω μέσα να δω τι παίζει. Καλή συνέχεια και καλή ώρα. Γεια! Μαγειρεύουμε. Thank you.